Λοιπόν. Εδώ είναι το μνημείο του Μιχαηλίδη. Εδώ ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης ερχόταν και καθότανε, κάνε κάθε μέρα την προπόνησή του. Ανέβαινε από εδώ κάτω. Αυτό το μονοπάτι, το οποίο αυτό το μονοπάτι είναι κανονική προπόνηση για όλυμπο, για το Λούκι. Το Λούκι θεωρείται πιο εύκολο. Λοιπόν, και ερχόταν και καθόταν εδώ πέρα. Και όταν πέθανε, στα 80 του, απάνω στο Λούκι του Ολύμπου, ανέβηκε να κάνει τα γενέθλια του μαζί με τα παιδιά του και τα εγγόνια του απάνω στο Μύτικα, και κατεβαίνοντας έπεσε στο Λούκι. Λένε ότι αφέθηκε και έπεσε, δεν ξέρουμε. Άλλοι λένε ότι έπαθε εγκεφαλικό η καρδιά και έπεσε. Λοιπόν, πάντως έφυγε κάνοντας αυτό που του άρεσε. Και αποφάσισε ο Εώς Ηλιούπολης να έρθει εδώ πέρα και να κάνει μια αυτή την κατασκευή που βλέπετε εδώ πέρα, γιατί ήταν το σημείο που πάντα ερχόταν και καθόταν και ξεκουραζόταν. Και για να τον τιμήσουμε και γιατί είχε βοηθήσει πάρα πολύ την Ηλιούπολη. Λοιπόν, από εδώ έχουμε θέα, είμαστε δίπλα στην κορυφογραμμή. Αυτό το μοναδικό πεύκο που βλέπετε, ίσως είναι ένα από τα πιο τυχερά δέντρα που έχετε δει ποτέ σας, έχει επιβιώσει από τρεις πυρκαγιές. Η πιο πρόσφατη ήταν πριν 3 χρόνια. Και είναι χαρακτηριστικό. Το βλέπετε από όλο το λεκανοπέδιο αυτό το πεύκο.